Εάν κάποιος δεν έχει να πληρώσει τα 25 ευρώ για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, δεν θα τον πηγαίνουμε φυλακή, μην ανησυχείτε, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που με σημερινές δηλώσεις εξήγηλε πρόσθετη επιβάρυνση και στην συνταγογράφηση. Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, ο Υπουργός τόνισε αναφορικά με το εισιτήριο των 25 ευρώ για εισαγωγή ασθενούς στα νοσοκομεία, πως έχει βγει η σχετική εγκύκλιος βάσει της οποίας εξαιρούνται οι χρονίως πάσχοντες και οι άποροι. Σημείωσε μάλιστα ότι τα 5 ευρώ είναι το εισιτήριο για την εισαγωγή και τα 20 για τα νοσήλια, τα οποία θα εισπράττονται με την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Από την καταβολή εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες ασθενών. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας, απαραίτητη προσκόμιση του βιβλιαρίου ή το πιστοποιητικού, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι χρόνιοι υπάσχοντες από την κύρια πάθησή τους και για όλες τις δευτερεύουσες παθήσεις που απορρέουν από αυτήν. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν πιστοποιημένο από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ΚΕΠΑ, ποσοστό αναπηρίας 80%. Για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, όπως κρατούμενοι φυλακών, στρατιωτικό προσωπικό, είναι σε εφαρμογή οι ειδικές ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με το 4093 του 2012, το νόμο, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ υποχρεώνονται από το 2014, από τις αρχές του χρόνου, να εισπράττουν 25 ευρώ για κάθε νοσηλεία ασθενούς στα νοσοκομεία. Η εφαρμογή αυτού του νόμου της διατάξης είναι από τις αρχές του χρόνου. Εμείς περιμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο για το πώς θα γίνει αυτό. Την περιμένουμε άμεσα, μπορεί και σήμερα. Ο νόμος αυτός η εγκύκλωση θα έχει εξαιρέσεις. Δηλαδή οι χρόνια πάσχοντες, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας θα εξαιρούνται, οι χρόνοι πάσχοντες θα εξαιρούνται, η αμαία θα εξαιρούνται, οι οποίοι θα έχουν από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, από τα ΚΕΠΑ, ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Άλλες κατηγορίες νοσηλευόμενων, όπως οι κρατούμενοι φυλακών, το στρατιωτικό προσωπικό, θα εξαιρούνται. Είναι κατανοητό ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε πολλές κατηγορίες ασθενών να πληρώσουν το 25 ευρώ, αλλά πιστεύω ότι οι εξαιρέσεις αυτές που δίνουν από τον νόμο θα βοηθήσουν πολλούς για να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή θα δίνει το δικαίωμα σε πολλούς από αυτές τις αρκετές κατηγορίες να μην πληρώνουν το 25 ευρώ. Εάν κάποιος δεν έχει λεφτά και χρειάζεται άμεσα νοσηλεία, αποκλείεται της νοσηλείας αν δεν έχει τα χρήματα? Κοιτάξτε, να πληρώσει, το έχω πει πολλές φορές. Και βρίσκεται κάποια μέση λύση? Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Η παροχή δημόσιας φροντίδας υγείας. Εμείς δεν διώχνουμε κανέναν από εδώ ποτέ. Βρίσκουμε λύση και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Σας ζητώ να μιλήσετε και με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, η οποία επιτελεί σπουδαίο έργο. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά και δεν διώχνουμε κανέναν και νοσηλεύουμε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκες. Μέσα στις επόμενες μέρες επίσης αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας εγκύκλωση με την οποία θα προβλέπεται η χρέωση με 1 ευρώ ανασυνταγή, η οποία και θα πρέπει να καταβάλλεται στους φαρμακοποιούς της χώρας. Στις ίδιες δηλώσεις του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι το ευρώ αυτό θα αφορά την κάθε συνταγή και όχι το κάθε φάρμακο και θα εξαιρούνται οι χρονίως πάσχοντες που οφείλουν να συνταγογραφούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει βγει ακόμα εγκύκλειο, γιατί η ΔΙΚΑ ΦΕΝΕΤ μεταφαρμόσει περίπου σε 10 μέρες. Δεν ισχύει σήμερα. Ο κύριος Λουράντος είπε άλλο πράγμα. Μα αυτό σας είπε ο κύριος Λουράντος, σας λέω ότι η ΔΙΚΑ δεν είναι έτοιμη να το εφαρμόσει, θα το εφαρμόσουμε περίπου στις 8 με 10 Ιανουαρίου. Άρα λέτε λοιπόν κακώς εισπράττουν. Δεν μπορεί να εισπράττει ακόμα, διότι ακόμα δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα. Ο κύριος Λουράντος είναι ακόμα μαζί μας. Ναι. Είμαι εδώ, είμαι. Κύριε Λουράντο, ακούτε τον κύριο Υπουργό? Εγώ σήμερα το πρωί επικοινώνησα με την ΕΔΙΚΑ και μου είπανε. Τις 8 Ιανουαρίου θα βγει η 10, κάπου εκεί, και θα βγει προηγουμένως η εγκύκλωση που θα εξαιρεί τους χρονίους πάσχοντες. Μάλιστα. Και θα εξαιρούνται οι χρονίους πάσχοντες. Θα εξαιρούνται οι χρονίους πάσχοντες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να μην εισπράττουν κανένα. Όχι, μέχρι να βγάλουμε εμείς την ανακοίνωση. Αν το πρόγραμμα δεν το έχει ενσωματώσει. Το έχω πει από το πρωί. Αν δεν το έχει ενσωματώσει το πρόγραμμα. Και εσείς μας είπατε ότι το έχετε ενσωματώσει το πρόγραμμα. Όχι, αυτό μας είπατε. Τα προγράμματα έχουν δεν ενσωματώσει. Δεν μου έχει εμπιστοσύνη. Α, τα προγράμματα. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν το ακούσω εγώ από πάση. Δεν το ενσωματώνει ο φαρμακοποιός.